Καλησπέρα από τον μισό του Πλάτωνα. Λίγο αδεπορημένη σήμερα. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στα Παπαλιάγκουρα και στους Χαβαλίες για τον πέμπτο όμιλο. Χαβαλίες με τις χίτρες εμφανίσεις και αρχική πεντάδα με το νούμερο 24, το νούμερο 11, το νούμερο 13. Το 89 και το 14. Και έχουμε το πρώτο έστωχο τριών πόντων από το νούμερο 11 και τα Παλιάγκουρα με τις μαύρες εμφανίσεις είναι με το νούμερο 88, το νούμερο 27, το 10, το 8 και το 79. Άστοχο το σουτ από το 79 για 2 πόντους. Το αμυντικό rebound από τους Cavaliers, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα με 3-0 και την επίθεση της δικιά τους. Την μπάλα γυρνάει ο Γιάνναρος για τον Κατσίπη. Κατσίπης με την μπάλα θα αφήσει στον Καραγκούνη. Καραγκούνης αλλάξει το παιχνίδι για το νούμερο 89. Το Γκέκαρα θα στοχίσει σε σούτ των πόντων. Το 88 θα πάρει το αμυντικό rebound για τους Παλιάγκουρα και την επίθεση. Το 17 θα κάνει τη διείσδυση και όχι, θα δεχτεί το φάουλ. Πρώτες βολές του παιχνιδιού για τα Παλιάγκουρα. Το νούμερο 27, ο Μουσούρα Διάννης στις βολές. Μετά από 2 λεπτά, τα Παλιάγκουρα δεν έχουν σκοράρει, θα πετύχουν το πρώτο του πόντο και θα μειώσουν το σκορ σε 1-3. Ελλείψεις βλέπουμε για τις δύο ομάδες. Άστοχος η δεύτερη βολή. Το αμυντικό ριμπάνω το νούμερο 24, το Γιάνναρο. Οι Χαβαλίες και πάλι στην επίθεση. Οι Χαβαλίες έχουν κατέβει με ένα το λάθος από το νούμερο 24 και το κλέψουν από το νούμερο 8 για τα Παλιάγκουρα που θα γίνει ένα εθνικιασμό και θα πετύχει τους δύο πόντους και θα ισοφαρίσει το παιχνίδι μετά από 2,5 λεπτά. Λέγαμε ότι οι Χαβαλίες έχουν κατέβει 7 παίχτες στο γήπεδο. Σύνθεση ανάγκης θα λέγαμε. Σε ένα κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι για αυτούς. Καθώς προέρχονται από νίκη και θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί. Σουτ 3 πόντων άστοχο από το νούμερο 11. Από τον Κατσίπη, αμυντικό rebound το νούμερο 79 για τα Παλιάγκουρα. Στόχο και πάλι την επίθεση. Το 10 ο Νίκας, λάθος από τον Νίκα, κλέψιμο από τον Καραγκούνη με το 13. Εφηδιασμός που όμως ανακόπτεται και έχουμε το λάθος από το νούμερο 89, τον Γκέκα, καθώς έβγαλε την μπάλα έξω από το γήπεδο. Τα Παλιάγκουρα τώρα και πάλι με τον Νίκα, θα σουτάρει για 3 και θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από το νούμερο 79. Το νούμερο 8 είναι ένας άστοχος ή 2 πόντων. Και το 13 για τους Cavaliers, ο Καραγκούνης θα πάρει το αμυντικό rebound. Cavaliers είναι επίθεση. Με το νούμερο 89 ο Γκέκας θα στοχίσει, αλλά θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μετά το άστοχο lay-up. Γκέκας θα δώσει για τον Γιάνναρο. Λάθος όμως από τους Χαβαλίες. Λάθος επίθεση, καθώς έμεινε η μπάλα στα χέρια τους. Το λάθος ήταν από το νούμερο 14, αν είδαμε καλά. Ναι, από το νούμερο 14 ήταν το λάθος. Εύστοχο σουτ, 2 πόντων για τα Παλιάγκουρα από τον Μούσουρα με το 79 και δίνει το πρώτο προβάδισμα της βραδιάς στα Παλιάγκουρα με 5-3. Ενώ ακούμε και τους φανατικούς οπαδούς να φωνάζουν στο γήπεδο. Κατσίπης παραλίγο να κάνει το λάθος. Τελικά περνάει για τον Γιάνναρο. Αυτός θα δώσει στον Γκέκα που θα στοχίσει σε σούτ για τους πόντους. Και μετά το rebound που πήρε ο Γιάννα. Όχι, το rebound που πήρε ο Μουσούρας ο Γιάννης.
Έχουμε Μουσούρα Γιάννη και Μουσούρα Παναγιώτη. Και η πρώτη αλλαγή για τους Cavaliers. Το 89 ο Γκέκα στον πάγκο. Περνάει στη θέση του με το νούμερο 6 ο Χορόζογλου. Άστοχο σουτ 2 πόντων για το νούμερο 10 για τα παλιάγκρα, αλλά έχουν και πάλι την επίθεση. Μετά το μακρινό επιθετικό rebound από το 8, το Χρυσαφακόπουλο. Μουσούρας Γιάννη για 2, άστοχος. Αμυντικό rebound τον Καραγκούνη, το 13 για τους Cavaliers. Και στην επίθεση σε ένα άστοχο σουτ 2 πόντων από το Χορούζογλου, μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Έχουν το πρώτο του σουτ. Παλιάγκουρα στην επίθεση για 3, άστοχος ο Χρυσανθακόπουλος με το 8 και το αμυντικό rebound από το νούμερο 11. Οι Cavaliers μετά το rebound του Dark City και πάλι στην επίθεση. Το 11, θα διεισδύσει, θα κοπεί όμως από το Μουσούρα το Γιάννη και το πρώτο μπλοκ του παιχνιδιού για τα Παλιάγκουρα. Έστοχο λέει από τον Χρυσανθακόπουλο και διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας στους 7-3 και έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού από τους Cavaliers. Γυρίσαμε μετά το time out και τους Cavaliers να πραγματοποιούν τη δεύτερη αλλαγή τους με το νούμερο 10 πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Μακρύς, ο Γιάννης και στον πάγκο με το νούμερο 14 ο Ασγάρ, ο Γιώργος. Και έτσι έχουν περάσει όλοι οι παίχτες από τους Cavaliers. Το κλέψουμε από τον Χρυσανθακόπουλο με το νούμερο 8 θα φύγει σε αυδιασμό και θα τελειώσει τη φάση. Έστοχο λέει up και κάνει το 9-3. 3,5 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μετά το καλό του ξεκίνημα οι Cavaliers έχουν συγγύσει. Έχουν να πετύχουν καλάθι για 5 λεπτά και έχουμε, τα Παλιάγκουρα έχουν κάνει ένα 9-0. Άστοχο σουτ 2 πόντων από το νούμερο 24. Το αμυντικό rebound από 10 τον Νίκα για τα Παλιάγκουρα, τα οποία θα λέγαμε ότι έχουν οχυρώσει την άμυνά τους. Άστοχος όμως το νούμερο ο Νίκας, πήρε όλη την επίθεση, πήρε το rebound και έκανε και το άστοχο layup. Αλλά ο Μουσούρας, ο Παναγιώτης ήταν εκεί για το επιθετικό rebound. Το Χρυσανθακόπουλος τώρα. Διείζηση, καλάθι και φάουλ. Ο Χρυσανθακόπουλος θα λέγαμε ότι μέχρι στιγμής είναι ο παίχτης για όλες τις δουλειές. Κλεψίματα, rebound, score. Πετυχαίνει τον έκτο προσωπικό του πόντο και έχει και το δικαίωμα για μία βολή για να αυξήσει το προβάδισμα για τα Παλιάγκουρα στους 8 πόντους, στους 9, στους 8 είναι τώρα. Χρυσανθακόπουλος λοιπόν στη βολή. Εύστοχο η μεγαλύτερη διαφορά 12-3 και το σερί συνεχίζεται 12-0 αυτή τη στιγμή για τα Παλιάγκουρα. Να δούμε, μπορούν οι Cavaliers να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το σερί. Γυρνάει η μπάλα στην περιφέρεια. Πολύ καλή άμυνα τα Παλιάγκουρα και να το κλέψουν. Ο Μουσούρας ο Γιάννης θα κάνει το κλέψιμο, θα πετάσει πάσα 40-20 μέτρους στο Χρυσανθακόπουλο. Έχουμε το λάθος όμως. Το λάθος από το νούμερο 79 το Μουσούρα τον Παναγιώτη. Θα κάνει βήματα και αλλαγή. Αλλαγή για τους Cavaliers. Ο Γκέκας με το 89 θα ξαναπεράσει στη θέση του Γιάνναρου με το νούμερο 24. Σουτ 2 πόντων από το 13, τον Καραγκούνι άστοχο. Γκέκας που μόλις μπήκε θα πάρει και το επιθετικό rebound. Γκέκας περνάει την μπάλα για τον Καραγκούνι. Έχουμε ένα αντικανονικό κόψιμο με το πόδι. Την μπάλα από το πλάι πάλι για τους Cavaliers. Γκέκας για 2, εύστοχος, ναι, και κάπου εδώ βάζει τέλος το σερί από τα Παλιάγκουρα. Το 12-0, το τερματίζει ο Γκέκας με ένα σουτ 2 πόντων. Χρυσανθακόπουλος για 3, άστοχος. Άστοχο το νούμερο 8. Αμυντικό rebound από το Χορόζογλου, το νούμερο 6 για τους Cavaliers. Ο Γκέκας προσποιείται, θα διεισδύσει, θα αφήσει για τον Χατσίπη, ο οποίος θα αφήσει
στο μακρύ για να στοχίσει για 3 πόντους. Νίκα στο αμυντικό rebound με το 10. Θα κατεβάσει και την μπάλα για την ομάδα του. Θα περάσει το νούμερο 88, το Βέτα, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του. Ο Γκέκας θα δεχτεί το στόμα του Σαφακόπουλο με το νούμερο 8. Ο Σαφακόπουλος το στόπ. Φοβερή ενέργεια από τα παλιάδυρα και θα χάσει ένα εύκολο σουτ ο Νίκας για 2 πόντους. Και εκεί ήταν ο Γκέκας πάλι να πάρει το αμυντικό rebound για την ομάδα του. Ωραία assist από το Κορόζογλου με το 6 για τον Καραγκούνη. Το Καραγκούνης θα πετύχει ένα ωραίο σουτ 2 πόντων. Ένα μικρό σερί 4-0 θα μειώσει τη διαφορά για τους Παναγιώτες. Νίκας για τον Σαφακόπουλο, άστοχο σουτ 2 πόντων και λήξη της πρώτης περιόδου. Έχουμε τη λήξη της πρώτης περιόδου με το σκορ να είναι στο 12-7 για τα παλιά λίγα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επανέναρξη δεύτερης περιόδου, έναρξη δεύτερης περιόδου, συγγνώμη. Χαβαλίες στην επίθεση, ο Γκέκας για 2 άστοχος. Προσπαθεί ο Καραγκούνης για το επιθετικό rebound. Αλλά βγάζει την μπάλα εκτός. Πεντάδες για τις δύο ομάδες. Και τα Παλιάγκουρα με το 10 ο Νίκας θα εστοχίσει και σε σουτ 3 πόντων. Με το 4 θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Χρήστου. Με το 16 επίσης πρώτη εμφάνιση στο παιχνίδι ο Σιγάλας. Το 76 βλέπουμε τα κατά τα 3 πέμπτα τα Παλιάγκουρα νέα πεντάδα, το 76 και το 27. Άστοχος ο Γκέκας για 3. Επιθετικό rebound από τον Καραγκούνη, όχι. Όχι, τελικά συγκρατεί το νούμερο 16 ο Σιγάλας για τα Παλιάγκουρα. Και οι Χαβαλίες με το 6, το 14, το 10, το 13 και το 89. Άστοχο σε σουτ 2 πόντων ο Νίκας. Καραγκούνη στο αμυντικό rebound, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα και βγαίνει έξω. Το Βαλιάγκο με το 4. Σε σούτ 2 πόντων είναι εύστοχο. Ναι, η μπάλα τον ήθελε θα λέγαμε. Θα ευστοχίσει στο σούτ 2 πόντων ο Χρήστου. Και η διαφορά θα περάσει τους 10 πόντους για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Γκέκας θα κερδίσει ένα φάουλ τώρα. Την μπάλα από πλάι. Χαβαλίες με το νούμερο 10. Να αφήνει για τον Γκέκα το 89. Το 14 θα σκοθεί για 3. Είναι άστοχο. Καραγκούνης προσπαθεί, αλλά ο Κοτσάτος θα πάρει το αμυντικό rebound. Παλιά δουλειά στην τώρα. Βήματα, βήματα και λάθος από το νούμερο 16 του Σιγάλα. Cavaliers, προσπαθήσουν να μειώσουν λίγο το σκορ. 7 ηρωική είναι. Ήρθα να τα παίξουν όλα για όλα. Το νούμερο 10 θα σκοθεί για 3, άστοχο. Άστοχο και ο Νίκας για τα Παλιάγκουρα θα πάρει το αμυντικό rebound. Άστοχο το 76, αμυντικό rebound από τον Χορόζογλου με το νούμερο 6 για τους Cavaliers. Οι φιλοξενούμενοι ξανά στην επίθεση. Γκέκα στη διείζηση, ωραία πάσα για τον Καραγκούνη, ο οποίος θα στοχίσει σε ένα τέτοιο πόντων. Εκείνο ο Μουσούρας, συγχωρέστε με αν λέω λάθος το όνομα, για να πάρει το αμυντικό rebound.
Θα σηκωθεί για τρεις ο Μουτσούρας, άστοχος. Άστοχος και ο Ασγάρ με το 14 για τους Καβαλίες, θα πάρει το αμυντικό rebound. Πίεση σε όλο το γήπεδο και φάουλ. Πίεση σε όλο το γήπεδο για το Παλιάγκουρα. Το 10 πάλι για 3, άστοχο και ακόμη μια φορά. Ο Μουσούρας είναι εκεί για το αμυντικό rebound. Κατεβάζει ένα ακόμα αμυντικό rebound. Θα κάνει και όλη την διαδρομή προς το καλάθι και θα πάρει το foul. Coast to coast, αλλά δεν κατέληξε σε καλάθι. Για τον Παναγιώτη τον Μουσούρα, βήματα λάθος από το 76 για τα Παλιάγκουρα. Χάνουν την ευκαιρία για ένα καλάθι και να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν. Φάουλ! Φάουλ στην προσπάθεια του Γκέκα για 2 πόντους και θα πάει στη γραμμή των ελευθερών πόντων. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι. Εύστοχος ο Γκέκας. Άλλη μια βολή με το 89 τον Γκέκα. Εύστοχη και η δεύτερη βολή. Μειώνει στους 9 πόντους τη διαφορά. Ο Νίκας με την μπάλα. Να το κλέψουμε όμως από τον Καραγκούνη. Στον εθνιδιασμό και ένα φθηνό λάθος από το νούμερο 10 το μακρύ στον εθνιδιασμό. Άστοχο σούτ από τον Νίκα και αμυντικό rebound από τον Γκέκα για τους Καβαλίες. Πήρε μια γρήγορη μορφή το παιχνίδι. Οι Καβαλίες και πάλι στην επίθεση. Ο Μακρύς που έκανε το λάθος στον εθνιδιασμό. Ο Ρόζογλου για 2. Άστοχο σούτ για 2 πόντους από το 6. Και ένα ακόμα rebound για τον Νίκα. Κόστου κόστου από τον Νίκα, άστοχο σου 2 πόντων όμως. Ο Γκέκας θα πάει το αμυντικό rebound για τους Καβαλίες. Double team βλέπουμε εκεί και όχι παραλίγο το κλέψιμο. Ασγάρ θα κρατήσει την παρέα στην κατοχή του. Ο Γκέκας για 3, άστοχος. Μουσούρας Παναγιώτης στο αμυντικό rebound. Είναι το τρίτο όσα έχω μετρήσει εγώ σε αυτή την περίοδο. Και πάλι μέχρι το τέλος, εύστοχος αυτή τη φορά. Εύστοχος ο Μουσούρας, θα πετύχει 2 πόντους για τα Παλιάγκουρα. Το προσπάθησε άλλες 2 φορές, στην τρίτη ήταν πετυχημένο το coast to coast που κάνει μετά από αμυντικό rebound. Θα λέγαμε ότι οι Καβαλίες προσπαθούν πολύ από το τρίποντο και δεν τους έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής. Λάθος ότι σώζει ο Γκέκας. Θα στοχίσει όμως το δεύτερο lay-up. Μουσούρας Παναγιώτης, πάσα συνδυασμού μετά το αμυντικό rebound που πήρε. Το 76 θα στοχίσει. Θα στοχίσει σου 2 πόντων το νούμερο 76. Για τα Παλιάγκουρα, ο Φορτσάτος. Και έχουμε το time-out. Time out σε λίγο και πάλι μαζί με το σκορ να είναι στο 29 για τους γηπεδούχους. Ξανά στο χρυσό του Βλάδωνα. Με τους Καβαλίες να είναι στην επίθεση. Το 24 να σηκώνεται για 3 και να στοχεί. Επιθετικό rebound όμως από τον ίδιο. Ο Γκέκα σε άστοχο σου 2 πόντων και το rebound από το Φορσάτο με το 76 για τα Παλιάγκουρα. Χρυσανθακόπουλος ξαναπέρασε το παιχνίδι, θα στοχίσει για 2 πόντους. Καθώς είχαμε αλλαγές από τις δύο ομάδες μετά το ημίχρονο. Οι πεντάδες είναι για τους Καβαλίες. Το 24, το 6, το 10, το 11 και το 89. Και για τα Παλιάγκουρα το 4, το 88, το 76, το 27 και το 8. Το 89 ο Γκέκας, άστοχο σου 2 πόντων. Αμυντικό rebound του Χρυσανθακόπουλου με το 8.
Κατεβάζει και την μπάλα για την ομάδα του. 4 με το νούμερο 4 έχουμε το Χρήστο. Για το Φορτσάτο θα χάσει το στο 2 πόντο. Ο Κατσίκης με το 11 το αμερικό rebound του Καβαλίερ. Να δούμε το 10 θα ευστοχίσει σε ένα στο 3 πόντο. Όχι και πάλι άσπρο. Μισούρας. Το αμερικό rebound του Παναγιώτη. Και στην επίθεση άστοχος, αλλά θα πάρει το φάουλ. Ο Μισούρας ο Παναγιώτης που δεν έχει βγει από το παιχνίδι. Θα σουτάρει δύο ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Το αμυντικό rebound από τον Γκέκα, από το 89. Οι Καβαλίες ακόμα μια επίθεση. 2 και 13 πριν τη λήξη του μικρόνου. Δεν έχουν φτάσει ακόμα τους 10 πόντους. Γκέκα, Χορούζογλου. Με το μακρύ, αυτός τον Γιάνναρο. Ο Γιάνναρος θα κερδίσει το φάουλ. Μπάλα είναι από πλάι και αλλαγές. Ο μακρύς στον πάγκο με το νούμερο 10 και περνάει στη θέση του με το 13 ο Καραγκούνης για τους Καβαλίες και για τους γηπεδούχους ο Γιάνναρο, ο Μουσούρας. Ο Παναγιώτης αφήσει στη θέση του. Όχι, συγγνώμη, ο Μουσούρας ο Γιάννης αφήσει στη θέση του Μουσούρα τον Παναγιώτη. Με το νούμερο 79. Σαββακόπουλος σε ένα ακόμα αμυντικό rebound και φάουλ. Πολύ καλή άμυνα το Παλιάγκουρα. 9 πόντους έχει δεχτεί μόνο σε 18 λεπτά παιχνιδιού. Και το νούμερο 6 θα κάνει το τρίτο του φάουλ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Να το πρώτο πρόβλημα για τα Cavaliers, για τους Cavaliers. Καθώς είναι και μόλις 7 παίχτες, 48 για 3, άστοχο. Ο Κατσίπης με το νούμερο 11 το αμυντικό rebound. Αφλογιστία βλέπουμε και από τις δύο ομάδες. Θα το κλέψουμε από το νούμερο 76. Το Χρυσανθακόπουλο στην επίθεση θα δώσει ωραία assist για τον Μισούρα τον Παναγιώτη, ο οποίος θα ευστοχίσει σε ένα κοντινό σουτ 2 πόντων. Ωραία η assist από τον Χρυσανθακόπουλο. Η διαφορά θα έχει 15 πόντους. Να το σου 3 πόντων, άστοχο κι αυτό όμως. Το τρίτο rebound ο Καραγκούνης στο 13. Άστοχο σου 2 πόντων και ο Σαφακόπουλος θα μαζέψει ακόμα ένα αμυντικό rebound για την ομάδα του. Θα φύγει και στον βιασμό όμως έχω το κλέψιμο από τον νούμερο 24. Ο Γκέκας, ο εύκολο lay-up. Μετά το κλέψιμο από τον Γιάνναρο με τον νούμερο 24. Εδώ ο Χρυσανθακόπουλος με το 8 έκανε ένα λάθος για την ομάδα του. 8! Στου 3 πόντων, άστοχα από το 79. Εκθετικό rebound, το νούμερο 88, σουτάρει αστοχή για 2. Να το αθλητικό rebound το Γιάνναρο. Ο Σίπης με το 11 θα σουτάρει για 3. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με τα Παλιάγκουρα να προηγούνται με 24-11. Έτοιμοι για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμή σε ένα εύκολο απόγευμα Σαββάτου έχουν τα Παλιάγκουρα, τα οποία μπήκαν στο αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 10, το 8, Χρυσανθακόπουλο και MVP κατά τη γνώμη μου στο πρώτο ημίχρονο, στο 16, το 79 και το 76. Και για τους
4, το 11, το 6 και το 13. Βλέψιμα από το νούμερο 89, το Γκέγκα για τους Cavaliers. Οι οποίοι, όχι, δεν καταφέρουν να αναγκαθούν. Το κλέψιμα από το Σαχαγόπουλο με το νούμερο 8, πάσα επιδιασμού στο Τιγκάρα το 16, θα αφήσει τον Νίκα με το νούμερο 10, θα ευστοχεί σε σουτ 2 πόντων κάτω από το καλάθι. Επιδιασμός και καλάθι για τα Παλιάγκουρα, που όπως τελείωσαν έτσι ξεκινάνε και το δεύτερο ημίχρονο. Με πολύ καλή δυνατή άμυνα. Τάπα από το 8, τάπα από το Σαχαγόπουλο στο Γκέκα. Και ο Νίκας θα διακτήσει όλο το γήπεδο, αλλά θα κάνει το λάθος. Λάθος πάσα στο τέλος από τον Νίκα. Την μπάλα πάλι για τους Cavaliers. Πάσα, θα βγει το 11, ελεύθερο για 3, εύστοχο. Εύστοχος ο Κατσίπης, θα μειώσει λίγο το σκορ. Μετά από ένα εύστοχο σούτρο, πόντο. Μετά το 0-3 είναι το δεύτερο εύστοχο για τους Cavaliers. Τρίποντο. Χρυσανθακόπλος, άστοχος για σούτ 2 πόντων. Καραγκούνης στο αμυντικό rebound. Την μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Γιάνναρου. Καραγκούνης μαχητικός σε όλες τις φάσεις που γίνονται κατά το καλάθι. Αλλά λίγο το λάθος εδώ από το νούμερο 11. Δεν σιγούρεψε την μπάλα του. Σούτ στο τέλος, άστοχο. Άστοχο το νούμερο 6 για 2 πόντους. Ο Νίκας στο μισό rebound. Πάσα στο 8, στο Ξαφακόπουλο. Θα σου πάρει, θα σου πει. Το νούμερο 11 ο Κατσίπης τελικά το αμυντικό rebound. Για τους Cavaliers. Το σκέφτεται πολύ ο Καραγκούνης. Θα σου πάρει τελικά γιατί είναι άστοχο. Αμυντικό rebound για τον Σιγάλα για τα Παλιάγκουρα. Πάλι ο Νίκας με την μπάλα. Θα σταματήσει, θα σπάσει, θα στοχίσει για 2 πόντους. Θα στοχίσει για 2 πόντους. Το νούμερο 6 θα πάρει το μικρό rebound. Και το νούμερο 11 θα ερεμήσει το παιχνίδι. Το πιο αργό τέμπο. Ο Κασίπης θα κάνει τη δίζη, θα ευστοχίσει. Να τη 5 προσωπική πόντι από τον Κατσίπη που φέρνει τη διαφορά στους 10. Μετά από μία μικρή χαλάρωση για τα Παλιάγκουρα, η διαφορά από τους 15 θα πέσει στους 10 πόντους. Και παραλίγο το κλέψιμο από τον Καραγκούνη, δεν θα ολοκληρωθεί όμως. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού φόρου. Στην επαναφορά το 79 για το 8. Και τώρα ο Νίκας. Το 76 ο Στάρ για 2 θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από το 79 όμως, το Μουσούρα. Χρυσανθακόπουλος, ένα ωραίο πάσιμο, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Έχουμε και μερικές διαμαρτυρίες τώρα, αλλά όχι, τίποτα το σημαντικό. Σαχακόπλος θα βάλει ένα τέλος αυτό το σερί των Cavaliers, 5-0 που είχανε. Θα πετύχει 2 ακόμα πόντους και έχει και μία βολή. Για να δούμε, θα ευστοχίσει και στη βολή. Ρίξαμε λίγο στην κουβέντα θα λέγαμε. Σαφακόπουλος με ελεύθερη βολή, έφτασε. Αλλαγή. Το νούμερο 4 στη θέση του 16 για τους για τα Παλιάγκουρα. Και το νούμερο 14 στη θέση του 6 για τους Cavaliers. Κατσίπης με το 11 τώρα για τον Ασγάρ.
Κασίπης και πάλι. Ένα... Ο Γιάνναρος με το 24 θα εφορτήσει σε ένα σουτ 2 πόντων. Στο 0 με το άδωσμα της κόρνας πέφτει σε αυτό το σουτ. Ο Γιάνναρος για τους Cavaliers. Γυρνάει μπάλα από μενετικά για τα Παλιάγκουρα. Άστοχο σουτ 2 πόντων από το 76. Μάχε όμως για το θετικό rebound, θα κλέψει την μπάλα, θα φτωχίσει το σουτ. Άλλο ένα άστοχο σουτ για το νούμερο 76. Αζάτος. Τον Καραγκούν τον μακάρουν 3. Κατσίπης για 3, όχι άστοχο σουτ. Ο Γκέκας μάχεται και κερδίζει την μπάλα. Πολύ μαχητικό το νούμερο 89 στο rebound. Στην μπάλα, όχι. Όχι, τελικά έβγαλε την μπάλα ο Γκέκας, δεν μπόρεσε να πάρει το rebound. Και επίσης πάλι για τα Παλιάγκουρα. Χρυσανθακόπουλος, 3 δευτερόλεπτα. Λάθος από το νούμερο 79. 3 δευτερόλεπτα και αλλαγή. Ο Μουσούρας Γιάννης θα περάσει θέση του Φορτσάτου. Ο Μουσούρας με το νούμερο 27. Με τον Γιάνναρο. Ο Γιάνναρος προσπαθεί να κάνει μια ρίζηση, όχι, έξω. Καραγκούνη θα σκοτεί για 2, θα ευθοκλήσει ωραίο από τον Καραγκούνη, τον Ανδρέα. Και η διαφορά μετά από πολλή ώρα θα πέσει σε μονοψήφιο νούμερο, στους 9 πόντους. Βλέπουμε μια χαλάρωση από τα Παλιάγκουρα. Έρμπολ από τον Νίκα, το νούμερο 10 για 3 πόντους. Άστοχος. Θα λέγαμε ότι η χαλάρωση είναι όμοια με αυτή που επέδειξε η εθνική μας θες. Και είχε αυτή την εξαιρετική ήττα τα νησιά Φερόε. Κατσίπης θα πάρει το φάουλ. Απ' έξω η μπάλα. Τα Παλιάγκουρα προσπαθούν να τη μιμηθούν. Τώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε. Θα δούμε στη συνέχεια. Προς τη στιγμή φτάνουμε μια διαφορά 15 πόντων. Έχει πέσει σε 9, ακόμα είναι μπροστά, να το κλέψουμε όμως εδώ. Ξανά η άμυνα θα κάνει την εμφάνισή της με τον Χρυσανθακόπουλο να πετάει για τον Γιάνναρο. Αφήνει στο νούμερο 4 το Χρήστο, ο οποίος κάνει ένα σουτ 2 πόντων. Το επιθετικό rebound από το 79 το Μουσούρα. 7 δεύτερα, Χρυσανθακόπουλος, Μουσούρας θα ευστοχίσει. Επαναφέρει τη διαφορά στο διψήφιο νούμερο και θα λέγαμε ότι ξυπνήσανε τα Παλιάγκουρα και από τον πάγκο πεταχτήκανε. Εδώ οι Cavaliers είχαν μια ευκαιρία στην προηγούμενη επίθεση, αλλά κάναν το λάθος. Γκέκα, λάθος πάσα. Λάθος από το νούμερο 89, η μπάλα πάλι για τα Παλιάγκουρα και έχουν την αλλαγή. Ο Νίκας με το νούμερο 10 στον πάγκο και ο Βέτας με το νούμερο 88 μέσα για τα Παλιάγκουρα, αλλά όλα αυτά μετά το time out που έχουν πάρει οι φιλοξενούμενοι Cavaliers. Επιστροφή τους στο κλειστό του Πλάτωνα μετά το time out των φιλοξενούμενων Cavaliers, οι οποίοι θα λέγαμε ότι προσπαθούν να ξυπνήσουν μεταξύ τους, μιλάει ο ένας τον άλλον. Ενώ από την άλλη πλευρά τα Παλιάγκουρα διαλογιζόντουσαν στον πάγκο, καθώς οι παίχτες θέλανε λίγα λεπτά ηρεμίας και ξεκούρασης πριν ρίχνουν πάλι στη μάχη. Ήταν πολύ ήσυχοι στον πάγκο. Μάλλον ο κάθε παίχτης προσπαθούσαν να βρουν τον εαυτό του. Και για να δούμε τελικά ποια τακτική είναι καλύτερη, αυτή των Cavaliers ή αυτή από τα Παλιάγκουρα. Μουσούρας. Και πάλι ο Μουσούρας μετά από την πάσα του Βέτα θα σηκωθεί για 2. Θα στοχίσει ο Καραγκούνης ψηλά, παίρνει τα μετικό rebound με το νούμερο 13. Ο Καραγκούνης θα λέγαμε ότι προσπαθεί στα rebound για την ομάδα του. Γιάνναρος για 3. Εύστοχο σου τριών πόντων για τους Cavaliers. Με το Γιάνναρο το νούμερο 24 και διαφορά στους 8 πόντους.
Να που το time out έκανε καλό. Και σαν Βακόπουλος για 2, εύστοχος. Άμεση απάντηση από το νούμερο 8, το Χρυσανθακόπουλο. Δεν αφήνει τους χαβαλίες να χαρούν καθόλου. Διαφορά και πάλι στους 10. Καραγκούνι. Για το Γιάνναρο. Μαγάρ. Για 2. Άστοχος. Ο Χρυσανθακόπουλος θα μυθικό rebound και θα φύγει στον εφηδιασμό. Αλλά έχουμε καλή επιστροφία στο Γκατσίπι με το 11 και θα κλείσει τον εφηδιασμό. Ωραία άμυνα στο νούμερο 11. Άστοχος του τριών πόντων από τον Χρήστη. Και άλλο ένα αμυντικό rebound θα κατεβάσει ο Καραγκούνης με το 13. Ο Καραγκούνης θα λέγαμε ότι κάνει τράφη στα αμυντικά rebound. Ενώ και στα επιθετικά πηδάει μόνο στο εναντίον όλων των παλιάκουρων. Να το σε δω τώρα. Όχι, θα χάσει ένα εύκολο, εύκολο λέει up τώρα. Χαμένο από τον Καραγκούνη. Και στον εφηδιασμό ο Βέτας θα σταματήσει. Θα σηκωθεί, θα πάρει το φάουλ. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Βήματα, λάθος από το 88. Και πάλι οι Χαβαλίες προσπαθούν να μειώσουν, γιατί εκεί που βλέπαμε το παιχνίδι έχει ξεφύγει, το κρατήσανε. Άστοχος ο Γκέγκας από τη γωνία, σε σούτ 2 πόντων, Χρυσανθακόπουλος, το αμυντικό rebound και στον εφηδιασμό θα πάρει το φάουλ. Εδώ έχει ευκαιρία ο Γκέγκας, ήταν ολομόναχος. Για 2, αυτό. Το μακρινό rebound από το Χρυσανθακόπουλο, επιθετικό. Το νούμερο 9 θα σκοφτεί για 2 έρμπολοι. Κακό σούτ από το 79, το μουσούτα τον Παναγιώτη. Και το νούμερο 10 που πέρασε στο παιχνίδι, στη θέση του 11, το Κατσίπι, ήθελε ανάσες. Ω, φοβερή τάπα από το μουσούτα τον Παναγιώτη. Φοβερό μπλοκ. Σβήνει τα φώτα. Ηρεμεί το παιχνίδι για την ομάδα του. Κάνει όμως το λάθος. Λάθος πάσα από τον πρώτο Παναγιώτη. Με το 79, ωραίο σε συνδυασμό. Όχι, τι έκανε εδώ το νούμερο 10. Τι έκανε εδώ ο Μακρύς, ο Γιάννης. Μετά την ωραία φύση του Καραγκούνη και τα πνευματικά του φάση. Άστοχο συγκεκριμένο. Και λήξη του μισθού τη τρίτη περίοδου. Και τα παλιάγκουρα να είναι 10 βόντους μπροστά, 33-23. Πάλι μαζί για την τέταρτη περίοδο. Παλιάγκουρα εναντίον Χαβαλιέρ. Παλιάγκουρα με πεντάδα το 16, το 4, το 79, το 8 και το 27. Και Χαβαλιέρ με το 13, το 10, το 24, το 89 και το 14. Οι Χαβαλίες έχουν μειώσει λίγο με ένα τρίποδο τώρα το 24 άστοχο. Προσπαθούσαν να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Πήρε το επιθετικό rebound όμως ο ίδιος. Και πάλι, όχι, δεν θα σου τάξω για τρεις. Σουτ τριών πόντων από τον Καραγκούνη. Φοβερό τρίποντο. Φοβερό σουτ. Όχι τρίποντο, συγγνώμη. 2 πόντους τελικά, ήταν για 2 πόντους το σουτ του Καραγκούνη. Από τη γωνία, το 1 δευτερόλεπτο. Με φοβερή καμπύλη στην μπάλα. Προσδιώθηκε στο κατ... Τρελή τάπα και μία τάπα τώρα. Ο Καραγκούνης προσπαθεί να ξυπνήσει την ομάδα του και να τους επαναφέρει στο παιχνίδι. Το στόμα από τον Καραγκούνη, όχι. Λάθος. Λάθος. Βιάστηκαν, ενώ έπρεπε να ηρεμήσουν το λάθος από τον Καραγκούνη τώρα. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Το μπλοκ είχαμε πριν. Πάνω στο Μουσούρα. Σανθακόπουλος με το 8. Αφήσει για το 16 το σιγάλα, άστοχο σούτιο πόντων. Γιατί ανανεώθηκε ο χρόνος γραμματεία, λάθος, φάουλ, ούτε, δεν το σφυραδίκη. Άστοχος στο νούμερο 29 σε σούτιο πόντων, τα μικρό ριμπάντο από ποιον άλλον.
Μαντέψτε από τον Καραγκούνη. Πραγματικά θα θέλαμε να δούμε τα rebound. Γιέκα. Όχι, δεν θα πάρει το φάουλ. Καραγκούνης. Καραγκούνης και φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ. Στους 8 η διαφορά και η μπάλα για τους Cavaliers. Προσπαθεί το κλέψιμο από τον Νίκα με τον νούμερο 10 και ο Κωνσταντακόπουλος στην επίθεση. Όχι. Πάλι καλή επιστροφή από τους Cavaliers. Θα σταματήσω άλλο ένα συνδυασμό. Κουσούρα στο 79 για τον νούμερο 16. Φοβερή αρχή. Ωραίο το νούμερο 16 στο Σιγάλα. Ο Κουσούρα ο Παναγιώτης με μια ωραία προσπάθεια και assist. Οι Cavaliers στην επίθεση. Γκέκα στην προσπάθεια θα περάσει για τον Ασγάρ, θα κάνει τα βήματα όμως. 7,5 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού και έχουμε αλλαγή. Όχι, μετά. Η αλλαγή μετά. Βλέπουμε να γίνει. Παραλίγο το πλαίσιο του Ασγάρ. Αλλαγή. Με το νούμερο 10 θα περάσει τον πάγκο για τους Cavaliers. Το Μακρύς και ο Κατσίπης με το 11 θα ξαναπεράσει μετά τις ανάσες που πήρε και αυτό το ωραίο κλέψιμο από τον Γιάνναρο το νούμερο 24. Ωραίο κλέψιμο τώρα από τον Γιάνναρο για τους Cavaliers. Θα σηκωθεί και για 3. Όχι, είναι άστοχο το σουτ των πόντων. Η μπάλα έσκασε έξω, δεν το είδε δυστυχώς. Ο Μουστούρας θα πάρει το αμυντικό rebound. Νίκα στον εκδιασμό, λάθος πάσα, κλέψιμο από τον Καραγκούνη. Θα λέγαμε ότι είναι παντού στο γήπεδο. Και θα βαλίσει πάλι στην επίθεση. Ασγά στην προσπάθεια, όχι είναι άστοχο το λέει από που επιχείρησε. Αμυντικό rebound από τον Μουστούρα. Ο Σανθακόπλος άστοχος στο lay-up. Η μπάλα είναι για τους Cavaliers. Όχι. Συγγνώμη, η μπάλα είναι για τα Παλιάγκουρα. Μια συνεννοησία. Αλλά τελικά Νίκα τώρα με το 10 και την μπάλα. Θα σηκωθεί για 3 και θα ευστοχήσει. Θα ευστοχήσει για 3 πόντους μετά από ώρα το νούμερο 10 και θα λέγαμε ότι το παιχνίδι οδεύει προς τη λήξη του, όχι σε χρόνο αλλά σε διαφορά. Ξανά στους 13 στα Παλιάγκουρα με 6 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Άστοχο σουτ τώρα 3 πόντων από το νούμερο 11 τον Κατσίπη και το rebound του Σανθακόπουλο μακρινό το 8. Σταματάει. Όχι, περνάει ωραία assist για τον Μουσούρα τον Παναγιώτη, ο οποίος θα τελειώσει και πάσει κάτω από το καλάθι. Ωραία assist από το νούμερο 8 του Σανθακόπουλο. Και η διαφορά ξανά στο 15. Και το κλέψιμο, παραλίγο το κλέψιμο. Ωραία, ωραία πάσα, αλλά ο Γκέκας είναι άστοχος για την ομάδα του. Άστοχος το νούμερο, και το λάθος όμως. Το λάθος από τον Νίκα, το νούμερο 10. Και έχουμε αλλαγές. Αλλαγές. Το 14 για τους... Όχι, time out, οι αλλαγές μετά το time out. Και ξανά μαζί σας, 5,5 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Cavaliers στην επίθεση, να δούμε αν μπορούν να μειώσουν. Με το 13, το 10, το 11, το 6 και το 89 στην πεντάδα. Και τα Παλιάγκουρα με το 88, το 76, το 8, το 10 και το 27. Βήματα από το νούμερο 89 και λάθος για τους Cavaliers. Θα λέγαμε ότι το παρατήσαν το παιχνίδι. Μουσούρας τώρα, Γιάννης. Για το Χρυσανθακόπουλο με το νούμερο 8.
Μουσούρα, σας σκοθεί για δύο, εύστοχο σουτ, δύο πόντια από τον Μουσούρα και η διαφορά στη μέγιστη τιμή της στους 17 πόντους, 42-25, 4,5 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Κουρασμένοι φαίνονται στο γήπεδο οι Cavaliers, προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Άστοχο σουτ δύο πόντων από τον Κατσίδη με τον νούμερο 11, Μουσούρας τώρα. Όλο το γήπεδο, όχι, θα χάσει όμως το layup. Θα κάνει το cost to cost μετά το αμυντικό rebound, αλλά είναι άστοχος. Καραγκούνι. Από τον Κατσίδη. Γκέκας για 3, άστοχο σουτ τριών πόντων, το αμυντικό rebound από τον Μουσούρα. Πάλι θα διασχίσει όλο το γήπεδο, θα αφήσει τον Χρυσανακόπουλο και με δύο εύκολους πόντους. Η διαφορά θα λέγαμε ότι έχει ανοίξει επικίνδυνα για, για τους Cavaliers. Οι οποίοι φαίνονται πολύ κουρασμένοι και με λάθος επιλογές. Για να δούμε τώρα, σουτ τριών πόντων είναι εύστοχο. Να, η απάντησή τους σε αυτά που λέγαμε. Με το νούμερο 6 είναι Χορόζογλου. Κατεβάζει λίγο τη διαφορά. Νίκας για 2, εύστοχος. Έχει ανοίξει το παιχνίδι. Έχει ανοίξει, η μπάλα είναι πάνω κάτω, οι ομάδες πετυχαίνουν καλάθια. Ανέβηκε λίγο το σκορ γιατί ήταν χαμηλά. Με μια προσπάθεια για 2 πόντους θα χάσει την μπάλα και θα βγει έξω με αυτή. Ο Παλιάγκουρα ξανά στην επίθεση. Μουσούρας Γιάννης. Για το φορτσάτο θα σκοφτεί για 3 airball. Αμυντικό rebound από το νούμερο 11 του Γκατσίτη. Άστοχο λέει από το νούμερο 10, το μακρύ. Και θα κάνει και το φάουλ στο Μουσούρα τον Γιάννη που πήρε το αμυντικό rebound. Ο MVP θα λέγαμε τον Cavaliers, ο Καραγκούνης, μαχητικός, περνάει στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε με το νούμερο 14 ο Ασγάρ. Φορτσάτος, έξω. Άστοχος των δύο πόντων, το αμυντικό rebound από τον Ασγάρ. Ο οποίος θα φύγει στον μοιασμό και με ένα layup θα πετύχει δύο πόντους για την ομάδα του. Θα κάνει το 46-30. Δύο λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Τα Παλιάγκουρα, ακούτε τους φιλάθλους εδώ να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά τους. Πάνε για μια πολύ εύκολη επικράτηση. Επίδειξη τεχνικής από τον Σανακόπουλο, αλλά άστοχο στους δύο πόντους. Ο Γκέγκας στο αμυντικό rebound. Κατσίπης τώρα. Κατσίπης όλο τον δρόμο προς το καλάθι, θα βγάλει έξω στον Ασγάρ, θα σκοτεί για 3 airball. Χορόζο με το επιθετικό rebound, θα βγάλει έξω την μπάλα. Ο Γκέγκας θα σκοτεί για 3, θα ευστοχήσει. Άλλο ένα τρίποντο για τους Cavaliers με το νούμερο 89, τον Γκέκα, τον Λάμπη. Μειώνουν ακόμα το σκορ σε 13 πόντους πλέον από τους 19 που είχε φτάσει πριν. 17 συγγνώμη. 42-25. Γίνεται 46-33. Ο Νίκας για το τέλος χρόνου. Δεν μετράει, δεν μετράει το σουτ. Πολύ καλή άμυνα από τους Cavaliers. Μπαίνει μπάλα στα χέρια των Παλιάγκουρων. Ασγάρ για 3. Εύστοχο κι αυτό. Να που ξυπνήσαν αλλά λίγο αργά θα λέγαμε. 46-36 το σκορ. 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Μπήκαν αργά τα τρίποντα για τους Cavaliers. Και ο Μουσούρας με μία διείζηση θα πάρει το φάουλ και δύο βολές.
Μισούρας, που ευχόμαστε να λέμε το όνομά του σωστά. Θα ευχηθήσει τον Τζόνι. Αν δεν το λέμε, να μας συγχωρέσει. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Καθίσει όλο το γήπεδο το σουτ. Όχι, θα χάσει το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ όμως και δύο βολές. Δύο βολές για τους Καβαλίες. 16 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Με το σκορ στο 48-36. 48-37 τώρα από τον Κατσίπη που ευχηθεί στην προσβολή. Άστοχο στη δεύτερη. Ο Νίκα στο αμυντικό rebound. Πάσα του διαγωνισμού στο Φορτσάτο. Αυτό θα αφήσει τον Χρυσαδακόπουλο, ο οποίο θα τελειώσει την πάση. Ωραίο εθνικιασμό για τα παλιά γκουρα. Και άστοχο του δύο πόντων για το νούμερο 10 το μακρύ. Έχουμε την ολοκλήρωση του παιχνιδιού εδώ στον Πλάτωνα. Ένα παιχνίδι για τα παλιά γκουρα. Ακόμα μια νίκη. Με 50-37 εναντίον των Cavaliers, οι οποίοι αν και 7 ήταν μαχητικοί. Συγχαρητήρια στους νικητές. Καλό σας βράδυ.